Κυρίες και κύριοι, ερήτημοι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, γεια σας ακόμα μια φορά από εδώ, από το Άρωμα Ελλάδος, όπου το Αρχείο Πολιτισμού θα προσπαθήσει σήμερα να σας βάλει στα άβατα, θα προσπαθήσει σήμερα να σας μεταλλάξει, κυρίως με ένα υλικό το οποίο ήταν πάρα πολύ καλά γνωστό στην αρχαιότητα. Υπήρχαν ειδικοί θεοί που το κατεργάζονταν και το απεργάζονταν. Υπήρχαν ειδικές θεότητες γι' αυτό και γι' αυτά. Και φυσικά υπήρχαν ειδικές γνώσεις. Γνώσεις που τις πήραν άλλοι αργότερα, ξέχασαν να αναφέρουν τους προπάτορες, αυτούς που τα γέννησαν αυτά, αυτές τις γνώσεις, και τα καπηλεύτηκαν ως δικά τους. Έχω την χαρά να έχω σήμερα μαζί μου τη φίλη μου, η οποία είναι καθήλυνη και αρμόδια για αυτό το θέμα, γιατί θα μιλήσουμε για χημεία, οπότε είναι χημικός μηχανικός, την Μαρία Μαραγκού. Μαρία μου, γεια σου. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ και το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος για την φιλοξενία που πραγματικά μυρίζει Ελλάδα. Και θέλουμε πάντα να μυρίζουμε Ελλάδα και θέλουμε πάντα να ανοιχνεύουμε την Ελλάδα και θέλουμε μέσα σε όλα τα μέταλλα και τα εχνοστοιχεία που λέτε και εσείς οι χημικοί και το συνάφι σου να βρίσκουμε κάτι τίτο ελληνικό. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από κάτι αρκετά απλό, έτσι. Ότι εμείς οι Έλληνες είχαμε θεότητες για τη μεταλλουργία. Βέβαια. Και είχαμε θεοποίηση και το μέταλλο και τα μέταλλα. Και ξέραμε και τις ιδιότητές τους και ξέραμε και τι θεραπεύεται με αυτά και πώς θα τα χρησιμοποιήσεις αυτά, θα κάνεις κράματα, γιατί εκεί πέρα είναι μια άλλη μεγάλη κατηγορία, και πώς θα τα εξορίξεις φυσικά χωρίς να δηλητηριάζεις τη γη. Το πιο σημαντικό όμως είναι όχι τόσο σε φυσικό επίπεδο, στο θέμα της υγείας μας και τα λοιπά, το πώς θα μπορούσε ο χαλκός να βοηθήσει, αλλά σε ψυχικό επίπεδο τι συνεπάγεται αυτό. Έχει πολλές αναγνώσεις, ναι, ναι. Και η καρδιά των καβυρίων, όπως γνωρίζεις, στα οποία επιστατεί ο ύφεστος, ο Θεός Μεταλλουργός, ο οποίος δεν έχει σιδηρουργείο, δεν είναι σιδηρουργός, δεν είναι χαλκεύς. Έτσι, δεν είναι σιδεράς. Γι' αυτό και ο χαλκός απαντάται πάρα πολύ στην Σαμοθράκη και στη Λίμνο, και με τα αντικείμενα και τα ευρήματά τους είναι πάρα πολλά, ακόμα και βραχιόλια που φοράγανε κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχεις, κάθε επιστήμη έχει τη δικιά της ματιά πάνω στα πράγματα. Εσύ λοιπόν έχεις βρει, και μπράβο σου, μια ματιά εσωτερικότητας. Ακριβώς. Πάνω στον περιοδικό πίνακα, τον οποίο εμείς γνωρίζουμε από το σχολείο, από τον κύριο εκείνο τον περίφημο, τον Μεντελέγεφ, και τρώγαμε και ξύλο αν δεν το λέγαμε, και αν δεν είναι έτσι η σειρά, και όχι και αν είναι αλλιώς η σειρά. Ακριβώς. Και έκατσε και μέτρησε τα ηλεκτρόνια αυτός ο κύριος και μας είπε και τα μας τα βάλε σε μια σειρά και όλα καλά και όλα ανθυρά, και η παιδεία προχωρούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε όμως να μου πεις κάτι. Έχεις ετυμολογία για το μέταλλο? Το μέταλλο είναι από το ρήπα μεταλλάσσου, προφανώς. Κάτι λοιπόν αλλάζει και μετά από αυτή την κατάσταση γίνεται κάτι άλλο. Και αυτή ακριβώς είναι και η λεγόμενη οντική πορεία της ψυχής, όπως λένε όλοι οι νεοπλατωνικοί και όχι μόνο. Έτσι ο Πρόκλος κυρίως μας τα θέτει αυτά, ότι η ουσία ξεκινάει από τα νοητά, η ουσία είναι μέσα στο νου μου. Έτσι, ο νους ους, έχει και ους, ουσία. Ξεκινάει λοιπόν από τα νοητά σε μια πορεία που λέγεται πρόοδος, κατεβαίνει κάτω στην ύλη ως νοήμονον άνθρωπος, έτσι. Μένει εκεί, κυριολεκτικά φυτεύεται εκεί, δεντρεύσω Διόνυσος που δει εκεί εδώ πέρα που έχει το σκήτρο της βασιλείας του κόσμου μας, και μετά από μια μεγάλη παραμονή και ένα κύκλο ενσαρκώσεων επιστρέφει πίσω στα νοητά με τη λεγόμενη επιστροφή. Έχουμε λοιπόν πρόοδος, μονή, επιστροφή. Η επιστροφή του νου του ανθρώπου συνδέεται με το χαλκό. Συνδέεται με το χαλκό. Έχουμε απόσπασμα, κάποιο αρχαίο απόσπασμα, ναι, για αυτό βεβαίως, που μας λες? Βεβαίως. Οι πηγές μας είναι, όπως το αναφέρω και στα Ελευσίνια μου μυστήρια, μου είχε κάνει εντύπωση, έτσι ξεκίνησα, στο πρώτο δράμα, το μυστικό δράμα που αρπάζει ο Πλούτονας στην κόρη, έτσι, που κάνουν ένα δρόμενο εκεί στην Ελευσίνα, ο Ιεροφάτης χτυπάει ένα ηχείον, το οποίο είναι χάλκινο, σαν να λέμε γκόγκο. Από εκεί λοιπόν έψαξα και βρήκα στον Πορφύριο, στο έργο του Πυθαγορικός Βίος, το εξής απόσπασμα. «Τον δεκχαλκού κρουωμένου γινόμενων ήχων, φωνήν είναι τεινός των δαιμόνων, εναπηλημένου το χαλκό».
Δηλαδή λέει ότι αυτός ο συνεχής ήχος όταν χτυπάμε το χαλκό, όπως κάνει τον γκόγκο, αυτός ο ήχος. Οι αρμονικές που αφήνει. Οι αρμονικές που διαρκούν είναι. Και κάνουν και το γύρο της γης πολλές φορές αν δεν βρουν εμπόδιο, έτσι. Έτσι. Όπως ακριβώς οι δαίμονες επιστατούν όλη τη δημιουργία. Είναι, λέει, η φωνή τεινός των δαιμόνων εναπηλημένο το χαλκό. Πού είναι εναπηλημένο στο χαλκό? Αυτό το εναπηλημένος, λέω, εκεί πέρα θα είναι όλη ουσία. Ψάχνω λοιπόν και βρίσκω στον Ησύχιο, άλλος σημαντικός λεξικογράφος, ότι στο λήμα εναπηλημένους ίσον διακρατηθέντας. Λέω, τι είναι το διακρατηθέντας? Δημητράκος. Από το ένα λεξικό στο άλλο. Έτσι γίνεται η έρευνα όμως. Έτσι γίνεται. Και επιτρέψτε μου να σας πω τις τέσσερις σημασίες του διακρατώ, που είναι μέσα στο εναπηλημένους, που συνάδουν πλήρως με το νόημα του αγαθού δαίμονος που συνοδεύει την ψυχή κάτω. Mm-hmm. Γιατί η ψυχή δεν έρχεται μόνη της κάτω, έρχεται συνοδεία ενός δαίμονος. Το δαιμόνιο του Σοκράτη, κλασικά, που όλοι γνωρίζουμε, τέτοιο είναι. Έτσι. Ας ξαναπώ άλλη μια φορά, να μην μπερδεύονται με τους δαίμονες τους σημερινούς, αλλά ναι, μιλάμε για την αρχαία ελληνική έννοια της λέξεως δαίμον, που είναι ο φωτεινός. Φύλακας άγγελος, να το πούμε έτσι απλά για τον πολιτικό. Ένας φωτεινός, μια φωτεινή οντότητα. Μια φωτεινή οντότητα. Που δέει. Δέω σημαίνει μοιράζω το ίδιο σε πολλούς. Mm-hmm. Στους συνδετημόνες μοιραζόμαστε την δέτα. Η δέτα, η μερίδα. Η μερίδα. Άρα μοιράζει τα θεία αγαθά mm-hmm. κάτω σε πολλούς. Το διακρατώ λοιπόν, που είναι μέσα στη λέξη αυτή που μας δίνει ο Πορφύριος, σημαίνει πρώτον κρατώ ισχυρός, έχω υπό την εξουσία μου. Μα το πνεύμα που σε φέρνει, αυτό σε επιτηρεί και, γιατί χωρίς αυτό δεν έχει ζωή. Σου εμφυσά ζωή ο δαίμον. Δεύτερον, κρατώ επιχρονικών τη διάστημα. Για κάποιο χρονικό διάστημα μας κρατάει ενσαρκούς. Μετά παρέδωσε, λέει, το πνεύμα. Mm-hmm. Φεύγουμε. Τρίτον, διατηρώ εις την ζωή. Αυτό που λέμε, ότι μας κρατάει ζωντανούς. Και τέταρτον, εμποδίζω την Άννα να απέλθει, αναγκάζω την Άννα να μείνει πού. Δηλαδή, τον εμποδίζω να απέλθει, δεν τελειώνει η ζωή σου όποτε θες εσύ. Ακόμα και αν θες, λες, δεν αντέχω άλλο να φύγω, ας πούμε σε ένας καρκινοπαθής. Και λες, δεν μπορώ άλλο. Θα έρθει η ώρα σου να φύγεις. Έτσι. Αυτός λοιπόν καθορίζει πότε θα κόψει τον ολκόν το νήμα που συνδέει την ψυχή με το σώμα. Γιατί πρέπει και να έχεις επιτελέσει και ένα έργο, το έργο για το οποίο έχεις έρθει. Ακριβώς. Εδώ πέρα, το οποίο δεν ξέρεις και πότε θα το επιτελέσεις και ποιο είναι αυτό. Και μπορεί να μην το έχεις μάθει και ποτέ. Να το μάθεις τελευταία στιγμή. Και αυτός που κανονίζει τη σκηνοθεσία του βίου σου είναι ο δαίμον κατ' εντολήν Αθηνάς. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν μπήκες στο χαλκό στα βαθιά να κολυμπήσεις. Ακριβώς. Εδώ όμως κοίτα τι σου έχω εγώ εδώ πέρα. Σου έχω αυτό εδώ πέρα. Τον περιοδικό πίνακα, τον οποίο έχουμε ζουμάρει κιόλας. Τον περιοδικό πίνακα και πάνω εδώ πέρα σου έχω την τέταρτη σειρά του περιοδικού πίνακος, στην οποία ανήκει ο χαλκός, στην οποία είναι ο χαλκός. Αυτό ήταν και το έναυσμα για μένα να ψάξω πού βρίσκεται ο χαλκός και τι παίζει με αυτή την τέταρτη σειρά του περιοδικού πίνακος. Και ανακαλύπτω. Να τη δούμε. Ναι, βεβαίως. Του θαύματος, ότι όχι τα μέταλλα, τα στοιχεία, γιατί δεν είναι μόνο μέταλλα εκεί, τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη σειρά, αποτυπώνουν κωδικά μέσα στις λέξεις όλη αυτή την οντική πορεία της ψυχής. Να τη δούμε σιγά σιγά. Ναι, βέβαια. Να δούμε τα στοιχεία αυτά. Το πρώτο είναι το κάλιο. Το πρώτο είναι το κάλιο. Να πω πριν το κάλιο, δύο λεπτάκια, ότι θα δείτε εδώ ένα σκαλάκι μαύρο, σαν σκαλάκι. Αυτό το πράσινο κομμάτι είναι τα λεγόμενα αμέταλλα. Αυτά δεν μεταλλάσσονται. Mm-hmm. Είναι θεϊκές καταστάσεις. Μέσα σε αυτά είναι το θείον, ας πούμε. Mm-hmm. Το άζωτον, που δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτά. Χωρίς, έτσι. Όλα τα ευγενή αέρια που είναι στο τέλος. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο οι λέξεις δείχνουν θεϊκές καταστάσεις. Από το σκαλάκι αυτό και αριστερά είναι όλα μέταλλα. Βλέπετε, είναι πάρα πολλά τα μέταλλα. Γιατί είναι πολλοί και οι νόες που πρέπει να μεταλλαχθούν και οι διαδικασίες που θα περάσουν. Ναι, και πολλές οι μεταλλάξεις πρέπει να γίνουν. Ακριβώς. Τώρα, δεν είναι τυχαίο που και ο σίδηρος και ο χαλκός, γιατί ο άνθρωπος ανήκει στο σίδηρον γένος, βρίσκονται στην τέταρτη περίοδο. Έτσι το λέμε. Η περίοδος είναι η οριζόντια γραμμή, η ομάδα είναι η κάθετη γραμμή στον περιοδικό πίνακα. Γι' αυτό είναι περιοδικός πίνακας. Έχουμε τις ίδιες ιδιότητες σε αυτά που είναι στην ίδια στήλη, στην ίδια ομάδα. Αυτή λοιπόν η τέταρτη περίοδος δεν είναι τυχαίο που είναι τέσσερα, γιατί ερχόμαστε μέσα στα τέσσερα στοιχεία να ενσαρκωθούμε. Αποτελούμαστε από ύλη. Και ερχόμαστε. Κάλιον. Κάλιον. Πρώτο. Ναι. Ερχόμαστε κάτω για να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί το κάλιον, καλός, καλός, καλύτερος, ωραίος, ακριβώς, κάλιστος. Κάλιστος. Και να εκφράσουμε το θείον κάλος, έτσι, μέσα από τη δυνατότητα του νου μας, όταν τον αξιοποιήσουμε.
Το επόμενο, είναι το ασβέστιο. Το ασβέστιο. Κάτι πρέπει να κρατηθεί άσβεστο. Τι να κρατηθεί άσβεστο? Το πυρ της εστίας της αρετής. Ακριβώς. Που έχουμε και μέσα μας όλοι. Μας λέει ο Πρόκλος στα σχόλιά του στον Κρατήλο ότι η εστία αντιπροσωπεύει το φως της αρετής που είναι τροφή της ψυχής. Μάλιστα. Οπότε καλούμεθα να έχουμε άσβεστο το πυρ της εστίας αυτής μέσα μας, προκειμένου να γίνουμε κάλλιοι. Να θυμίσω για άλλη μια φορά, βέβαια, ότι σε κάθε αρχαίο ελληνικό ναό υπήρχε το άσβεστο πυρ, η άσβεστο σκαντήλα που λέγανε και αργότερα. Δηλαδή, πάντα και στον Παρθενώνα και παντού υπήρχε ένα δοχείο ή υπήρχε ένα τρύπος, όπου μέσα έκαιγε πάντα μια φωτιά. Και υπήρχε άνθρωπος που το φρόντιζε αυτό να μην σβήσει ποτέ και θεωρείται μεγάλο κακό ότι θα συμβεί αν έσβηνε η φωτιά για κάποιο λόγο. Γιατί είναι το στοιχείο που συγγενεύει με τον εθέρα. Είναι σαν να λέμε η ακριβώς χαμηλότερη δόνηση του εθέρα. Είναι ένα υπερδονούμενο πύρο εθήρ. Mm-hmm. Και στον εθέρα είναι το κράτος του Διός. Είναι mm-hmm. η ζωτική ενέργεια του σύμπαντος κόσμου. Πάμε στο επόμενο, το σκάνδιο. Λοιπόν, πριν πάμε στο σκάνδιο, να πω ότι μέταλλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, λέγονται στη χημεία τα στοιχεία τα οποία έχουν την τάση να διώξουν ηλεκτρόνια από την τελευταία στιβάδα. Mm-hmm. Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά, έτσι. Έτσι λοιπόν η ψυχή έχει την τάση όταν μεταλλάσσεται να αποβάλει την αρνητικότητά της από τη σωματική της κατάσταση. Γιατί η τελευταία στιβάδα μου το σώμα μου. Mm-hmm. Έτσι, το κρατάμε αυτό. Το κάλιο ανήκει στην πρώτη ομάδα που πάνω-πάνω έχει υδρογόνο, ύδωρ και κενό. Η μονάδα είναι ο κοσμικός νους, το ένα. Αυτό λοιπόν που αντιπροσωπεύει το θείον κάλος και σε καλεί να το μιμηθείς είναι στην πρώτη, mm-hmm. είναι στη μονάδα. Από το ασβέστιο και μετά όλα τα άλλα έχουν διάδα, είναι στη διάδα και όλα αυτά το κόκκινο που βλέπετε εδώ που λέγεται στοιχεία μεταπτώσεως έχουν κυρίως δύο ηλεκτρόνες στην τελευταία στιβάδα εκτός από το χαλκό και το χρώμιο, το οποίο σημαίνει ότι ερχόμαστε στη διάδα, δηλαδή mm-hmm. με στην ύλη, στην πολλαπλότητα. Εκεί λοιπόν καλούμεθα να έχουμε άσβεστον το πυρ της εστίας και μετά μέσω σκάνδιο. Το ρήμα σκεδάνει σημαίνει διασκορπίζομαι. Η διασκέδαση είναι ότι το μυαλό μου το βγάζω από το πρόβλημα, πάει από εδώ, από εκεί, από εκεί. Η σκέδαση του φωτός. Λέμε, έρχεται η ακτίνα και διασκορπίζεται. Το σκεδάνει μου, το ξεσκίζει. Το σκάνδιο λοιπόν είναι. Το σκεπάρνι που λέμε, αυτό το πράγμα είναι που ξεσκίζει τα δέντρα. Ναι, που και τα διαχωρίζει. Τα διαχωρίζει. Έτσι, ακριβώς. Άρα, το σκάνδιο είναι αυτό που παθαίνει ο νους κατεβαίνοντας στην ύλη που οι τιτάνες, τιταντομές, που τον φέρουν στη ζωή, τον κόβουν στα 7 εθερικά κέντρα ρόδακες ή τσάκρας. Mm-hmm. Αυτό το κόψιμο λοιπόν είναι το σκεδάνιο. Μάλιστα. Έτσι. Και συνεχίζουμε. Πολύ σημαντικό να πω ότι υπήρχε μια πόλη, η Σκάνδια, στην αρχαία Ελλάδα, στα Κύθυρα, που έγινε εκεί σεισμός και διαχωρίστηκαν, έσπασαν τα Κύθυρα και έγιναν νησί. Mm. Θυμάται η λέξη, η πόλη mm. θυμάται το σκεδάνιμι. Θυμάται όπως η πόλη Ρίγιον στην Ιταλία θυμάται το ρήγμα. Που έγινε το ρήγμα με τη Σικελία. Έτσι. Και μετά αργότερα αυτή, εμείς ονοματοδοτήσαμε τη Σκανδιναβία, που και αυτή αποχωρίστηκε πάλι από ένα σκάνδιο. Τέλειο. Πάρα έτσι. Πολύ ωραία παρατήρηση. Καλά, πιο ειδικό σε αυτά από σένα, εντάξει, και ψαγμένος. Πάμε στο Τιτάνιο. Λοιπόν, Τιτάνιο. Πού γίνεται αυτή η σκέδαση, έτσι, του νου, της ουσίας μου, διασκορπίζεται η ουσία μου μέσα στο υλικό πεδίο. Μα στην τιτανική μου φύση, Τιτάνιον. Έτσι, τι λέγαμε προηγουμένως. Στην οποία την κουβαλούμε όλοι. Ναι, Τιτάνιον. Αθέλητα, και η σωματική μου φύση. Αθέλητα κρυμμένη. Παλαμάς, η αρχαία ψυχή αθέλητα κρυμμένη μέσα στην τιτανική φύση. Λοιπόν, το επόμενο. Το βανάδιο. Το βανάδιο. Μα αυτή η τιτανική φύση θα κάνει την ψυχή να βαίνει εις τον Άδην. Βανάδιον. Εν τέλει, ο τελικός προορισμός, αυτό που δεν μπορεί να αποφύγει κανείς, ο φυσικός προορισμός, είναι το να πεθάνει κανείς και να πάει προς τον Άδη. Ναι, αλλά και ο κόσμος μας εδώ, ο σκοτεινός, ο υγρός και σκοτεινός. Μοιάζει με τον Άδη. Ναι, γιατί όταν έρχομαι εγώ στη μήτρα της μαμάς μου, είναι ένα σπήλαιο εκεί, σκοτεινό και υγρό. Mm-hmm. Και είναι μαύρα και άραχνα. Και μέχρι να δω, όπως γεννιέται το παιδί και πρέπει να βγει από εκεί και γυρνάει για να δει τη μάνα του, έτσι και εγώ, όπως κατεβαίνω με το κεφάλι κάτω στη γη, πρέπει να κάνω αυτή τις 180 μοίρες στροφή για να δω τα μάτια της μεγάλης μητρός. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε στο χρώμιο. Λοιπόν, το χρώμιο, χρώος στον Όμηρο είναι το δέρμα. Επομένως, είναι η σωματική φύση που σε καλύπτει με τους ηλαίους χιτώνες. Και που εδώ. Καλύπτει την ψυχή και τα υπόλοιπα που λέγαμε, την τιτανή φύση. Και υπάρχει φύση. Έκφραση, δεν θυμάμαι ακριβώς, με τη λέξη χρώτα μέσα που σημαίνει ξυστά mm-hmm. Και σημαίνει ότι ο δαίμον που με συνοδεύει είναι πολύ κοντά μου, σχεδόν ξυστά μου. Πολύ απλά, συγχρωτισμός.
Συγχρονισμός, μπράβο, είμαστε όλοι ακουμπάντα δέρματά μας. Ακουμπάντα δέρματά μας. Έτσι, είμαστε συγχρονισμένοι. Να πω τώρα ότι το χρώμιο είναι απαραίτητο στοιχείο μαζί με το τιτάνιο, έτσι, και μερικές φορές και το βανάδιο. Το ξέρω αυτό από τον πρώην σύζυγό μου που έχει διδακτορικό στη μεταλλουργία. Παρεμπιπτόντως είναι αυτός που έθεσε τον αντισεισμικό νόμο του 99. Mm-hmm. Αυτός, τις προδιαγραφές του Χάλιβα. Λοιπόν, χωρίς χρώμιο δεν γίνεται τέλειος ο Χάλιβας. Και Χάλιβα σημαίνει ανοξείδωτο σίδηρος. Κρατήστε το. Ναι. Τελειάνθρακα και χρώμιο. Μαγκάνιο. Έτσι. Μαγκανία τι είναι. Όλοι ξέρουν. η μαγεία. Ναι. Αυτή η μετάλλαξη και η μετάπτωση, γιατί αυτά λέγονται στοιχεία μεταπτώσεως όλα αυτά τα ροζέ που βλέπετε εδώ είναι στοιχεία μεταπτώσεως, σημαίνει ότι έχουν τα ίδια ηλεκτρόνια στην τελευταία στιβάδα, αλλά οι προηγούμενες είναι ασυμπλήρωτες. Δεν έχω συμπληρωθεί ακόμα, κάτι μου λείπει. Mm-hmm. Και κάνω αυτή τη διαδρομή μέσα στη μετάπτωσή μου, μεταπίπτω από το ένα στο άλλο, όπως αλλάζω επίπεδο από δημοτικό, πάω γυμνάσιο κτλ. Και να βαθμίζομαι. Και αυτή όλη επιτηρείται από ένα πνεύμα, από έναν δαίμονα, ο οποίος έχει μαγικές ιδιότητες. Και αυτός ο μέγας, μαγ, μεγ, μας βοηθάει να πάμε από τη γη άνω. Μάλιστα. Μαγκάνιον. Και φτάσαμε στο γένος μας, το σίδηρο. Σίδηρος. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε. Τι του ήρθε τώρα του Ισίωδου να πει για το σιδηρούν γένος, έτσι. Βεβαίως, σίδηρο έχουμε μέσα στο αίμα μας που κυκλοφορεί με την αιμοσφαιρίνη και τα λοιπά, όπως ξέρουμε. Ξέρουμε, ή μετράμε το σίδηρο, μου είπε ο σίδηρος, λέμε έτσι, και λοιπά. Το αίμα κυκλοφοράει την ψυχή. Μέσα στο αίμα δηλαδή έρχεται η ψυχή και είναι, το λέει στον Τίμεο Πλάτων, το έθεσαν, λέει, στη δορυφορική νίκηση του αίματος στην καρδία. Mm-hmm. Όπου εκεί, λέει, ενέδουν το της ψυχής θνητών γένος ενθώρακη. Τα έχει πει όλα, ότι η ψυχή είναι εδώ και το αίμα είναι αυτό που την κυκλοφορεί. Που την κυκλοφορεί. Είμαστε, να λοιπόν, σίδηρος. Παρακάτω ή να μείνουμε λίγο στο σίδηρο. Ναι, να μείνουμε ότι ο σίδηρος τι ιδιότητα έχει, σκουριάζει εύκολα. Οξυδώνεται. Οξυδώθηκαμε στην νοτιά των ανθρώπων. Ελίτης, έτσι. Και πώς οξυδώνονται. Ιδιαιτέρως όταν είναι κοντά σε θάλασσα, οξυδώνεται ο σίδηρος. Έτσι δεν είναι. Άρα, η θάλασσα είναι το ταραχώδε συνέστημα. Όταν λοιπόν το ταραχώδε συνέστημα που μου δημιουργείται αυτή η ταραχή από επεμβάσεις ανθρώπων που μεταράσουν, τότε γίνομαι οξυδωμένος σίδηρος και μπορεί να σπάσω κιόλας. Και γίνομαι τοξικός και τα υπόλοιπα, νευρικός και τα υπόλοιπα. Έτσι. Πάμε στο κοβάλτιο. Κόβαλος στον Αριστοφάνη είναι ο Καλικάτσαρος, η διαόλου κάλτσα. Αυτός που πειράζει, έτσι, ο Καλικάτσαρος. Κόβαλος, ναι. Ο Καλικάτσαρος. Αυτός που είναι μέσα μου, η φωνή μέσα μου που μου κάνει αυτό το πράγμα, είναι αυτό που λένε οι νεοπλατωνικοί πίμων δαίμων και όμηρος. Πίματα με ήττα είναι τα παθήματα. Αυτή η φωνή που θα με πάει στον δρόμο της κακίας, πώς έχουμε τον Ηρακλή με την αρετή και την κακία, λέει, έλα, θα περάσεις καλά, κοίταξε τι ωραία. Αυτή η φωνή είναι του πίμονος. Αυτός είναι ο κόβαλος. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν ο σιδηρούν, σιδηρούντος γένους άνθρωπος να υπερβεί τον κόβαλο. Αλλιώς δεν πάει παρακάτω. Μάλιστα. Και παρακάτω πού είναι, το νικέλιο. Το νικέλιο, μα τι άλλο να ήταν. Γιατί όταν το καταφέρεις αυτό με την εσωτερική σύγκρουση, την ψυχική σου, έτσι, και βγάλεις τα σιδερένια σου σπαθιά να πολεμήσεις τον κόβαλο, τότε έρχεται το νικέλιο, δηλαδή η νίκη σου ως Έλλην, ως άνθρωπος που τιμάς τον Ελ, τον κοσμικό νου, έτσι, και ακριβώς πάνω, συγγνώμη, κάτω από το νικέλιο, για μαντέψτε τι είναι, το Παλάδιον. Ναι. Μα η Αθηνά νίκη είναι, έτσι δεν είναι. Η Παλάσσα Αθηνά. Νικηφόρε δαίμον, λέει ο ύμνος στις 32, την Αθηνά, γιατί συνεργάζεται ακριβώς με αυτούς τους δαίμονες που μας βοηθάνε σε όλη αυτή τη μετάλλαξη. Χαλκός, λοιπόν, τον είπαμε. Αφού παίρνεις λοιπόν τη νίκη, τότε χρήζεσαι χάλκινο γένος. Γιατί τιμάς την ηλιακή αλκή. Η αλκή είναι ηλιακή δύναμης. Και χ είναι η εξισορρόπηση των αντιθέτων, η προστασία αν θέλεις. Οπότε είναι η προστασία της ηλιακής δύναμης. Την έχεις, την κατέχεις και τότε σε περιμένουν οι φέακες να σε χρήσουν. Βρωτό φέακα. Και για όλα τούτα φροντίζει ο ύφεστος και οι κουρίτες. Χαλκόκροτοι κουρίτες. Το νούμερο ένα, δηλαδή ο πρώτος και όλα στίχος και η πρώτη λέξη του πρώτου στίχου του ύμνου κουρητών κορυβάντων του Ορφικού είναι το χαλκόκροτοι. Εσείς που κρούετε τα χαλκία, τον χαλκό.
Γιατί είναι δαίμονες. Αυτοί οι σημαντικοί, οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς ήταν, άλλοι λένε 9, άλλοι λένε 5, άλλοι λένε 10, άλλοι λένε 100. Έμεινε στο ερωτηματικό πώς ήταν αυτοί οι κουρίτες που υπήρχαν και στην είδη της Κρήτης, στον Ψιλωρίτη, οι ιδέοι κάτω. Άλλοι λένε όντως 5, άλλοι λένε 3 και ένας από αυτούς είναι και ο Ηρακλής. Όχι ο Ηρακλής, ο Θηβαίος. Ο Θηβαίος. Ο Κρήτας. Μπράβο, ο Κρήτας, ο οποίος ίδρυσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο οποίος ίδρυσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι. Για μην επεκταθούμε σε αυτόν. Πάμε στο Ψευδάργυρο. Λοιπόν, όταν γίνεις χαλκός, έχει υπόψη σου ότι είσαι μεν δαίμον, αλλά ψεύτο δαίμον, ψευδάργυρος. Ψευδασημένιος. Ναι, ακριβώς. Ψευδάργυρος λοιπόν είναι ότι επειδή αργυρούν είναι το γένος των από τη φύση τους δαιμόνων, προσέξτε μια λεπτομέρεια, στον περιοδικό πίνακα βλέπουμε ακριβώς κάτω από το χαλκό, τον άργυρο, ακριβώς κάτω τον χρυσό. Άρα, να τα τρία γέννη, χάλκινο, αργυρούν και χρυσούν, που μας λέει ο Ισίωδος, έτσι. Αλλά εσύ στην τέταρτη σειρά, άνθρωπε, μην το πάρεις και πολύ πάνω σου. Εντάξει, είσαι φέακας, βρωτός φέακας. Δεν είσαι απλό, έτσι. Ο φέακας είναι ο δαίμονς στον όμιλο. Ασήμι από παζάρι, έτσι. Από πανηγύρι. Είσαι επαργυρωμένο. Ναι. Ψευδάργυρος. Λάμπεις σαν δαίμον, αλλά μέσα σου ήσουν κάποτε. Είσαι θεάνθρωπος, δεν είσαι δαίμον. Γάλλιο και Γερμάνιο. Ακριβώς μετά. Πάμε στο Γάλλιο. Προσέξτε τη λέξη γα, γη. Και άλλιος είναι προσωνυμία τόσο του Ποσειδώνος όσο και του Απόλλωνος και διαφέρει στο πνεύμα, αν είναι ψηλή η δασία, έτσι. Οπότε, μέσα από ένα Ποσειδώνιο Βασίλειο Συναισθήματος, τιμά τον Απόλλωνα τον Άλλιο, από τον ένα Άλλιο στον άλλο Άλλιο, στην γη απάνω. Και αναγνωρίζεσαι ως δαίμον και παίρνεις ένα βραβείο στην γη απάνω. Και το βραβείο αυτό είναι το επόμενο, το Γερμάνιον. Γιατί το γέρας του χωμάτινου ανθρώπου, το πάει άνω, είναι ιόν και πάει προς τα πάνω. Ωραία, και τους καημένους τους Γάλλους και τους Γερμανούς, ούτε εδώ πέρα δεν θα έκανε κάτι δικό τους να έχουνε. Αμάπια. Μα πάντα μου κάνει εντύπωση, άκου Γαλλία και Γερμανία, οι άλλες δηλαδή στο πηγάδι κατούρισαν οι χώρες. Έτσι, οι χώρες, ας πούμε, ναι. Και πάμε στο αρσενικό. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται, είναι το σκαλάκι, το βλέπουμε το σκαλάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι εδώ τέλος ανθρώπινη φύση, έστω και χάλκινη κατάσταση, πας στα αμέταλλα, δηλαδή στη θεία κατάσταση. Τι είναι αρσενικό. Πάμε κρατήλο. Τι είναι άρεν, ανορροή. Α, ανορροή, φυσικά, γιατί η ψυχή σου τώρα πτεροφύγεται και περνάς το σκαλάκι. Mm-hmm. Αυτό. Και πας από τα κόκκινα στα πράσινα, έτσι που είναι εδώ πέρα, γιατί η εκθέωση γίνεται από το κέντρο της καρδιάς που είναι το πράσινο τσάκρας. Γι' αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα αυτός ο περιοδικός πίνακας που σου έδωσα να προβάλλουμε, γιατί δείχνει ακριβώς ότι αυτά τα μέταλλα τα δηλώνει με πράσινο χρώμα. Έτσι. Βρώμιο. Μετά έχει ένα άλλο στοιχείο, να μην μακρηγορούμε, ναι. Και πάμε στο Βρώμιο, το οποίο είναι στην 7η σειρά, η έβδομη ομάδα του περιοδικού πίνακα είναι τα λεγόμενα, ακούτε, αλογόνα. Γεννάνε τον Άλλη, το εκδηλωμένο θείο στη φύση. Τα οποία είναι τα πιο ηλεκτραρνητικά στοιχεία που υπάρχουν στη φύση. Μα εδώ, στον κόσμο της αρνητικότητας, εφορεύει ο Βρώμιος. Ο Βρώμιος, Διόνυσος. Έτσι. Ο οποίος είναι ρίβρωμος, που σημαίνει, τι είναι βρώμος, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, είναι ο ήχος που συνοδεύει λάμψη κεραυνού ή αστραφής. Αυτό λέγεται βρώμος, γι' αυτό είναι ερήβρωμος ο Διόνυσος, γιατί γεννιέται την ώρα που κεραυνοβολείται η σεμέλη και βγαίνει ακριβώς ο βάκχος, έτσι ο εξαμηνητικός. Και η σεμέλη, όπως μας λέει ο Διόδωρος ο Σκελιώτης, είναι η ψυχή η οποία σεμνήν, δηλαδή εσωμένην, επιμέλειαν έχει της ουσίας. Επιμελείται την ουσία της εσωτερικά. Έτσι, ο Βρώμιος λοιπόν θα σε βοηθήσει να γεννήσεις τον άλλο την ηλιακή κατάσταση μέσα σου και να πετάξεις όλη την αρνητικότητα. Πρέπει να τελειώσουμε. Κάποτε. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ το θα τελευταίο μπορούσαμε. Θα πούμε. Ένα. Άντε, πες. Ένα. Μετά όταν το καταφέρεις αυτό, τι είναι το τελευταίο από εδώ, κρυπτών. Γιατί είσαι δαίμον, ενώ μπορείς να ενσαρκωθείς ως άνθρωπος
και κρυφά το λάθευιό σας. Mm. Δηλαδή και υπάρχουν, λέει, 30.000 τέτοιοι δαίμονες ανά πάσα στιγμή που επιτερούν το γένος των ανθρώπων. Mm. Κρυφός, κυθύριος, κυθέριος, να τα κύθερα και πάλι, κυθέρια ή αίρια Αφροδίτη, η κύθρα ή κυθρέα στην Κύπρο, βέβαια, που γίνεται και όλα αυτά τα μυστήρια πράγματα, τα οποία για να σας τα εξηγήσουμε θα θέλαμε ώρες ατέλειωτες και χρόνους ατελείωτους. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να ανοίξουμε παραθυράκια. Και όποιος θέλει, ας κοιτάξει απ' έξω. Όποιος δεν θέλει, ας ξαναγυρίσει στη μούντριχη ζωή του.